Γεια σας, γεια σας! Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου! Λοιπόν, μόλις έχω επιστρέψει από το LC Huakiki. Πήγα βόλτα στα είδη σπιτιού που έχει, οπότε μετά το intro πάμε να δούμε τι είδα εκεί, τι μου άρεσε, τι ξεχώρισα και ερχόμαστε να σας κάνω ένα haul με αυτά που έχω αγοράσει. Είμαι η Κατερίνα, βλέπω το Κατερίνας Diaries, κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου! Λοιπόν, να δούμε αυτό το καινούριο brand που άνοιξε στη χώρα μας. Καθώς εσείς βλέπετε τα υπέροχα πράγματα που έχει μέσα, να σας πω μόνο ότι ξεκίνησε το 1988 από τη Γαλλία και μετά πουλήθηκε σε ξένους επενδυτές. Ένα μεγάλο μέρος των μετοχών το έχουν ακόμη οι Γάλλοι και όπως βλέπετε έχει πολύ φτηνά είδη, βλέπετε τα σουπλά στα 5,99, όμορφη μαξιλαροθήκη όπως και άλλες έχει μαξιλαροθήκες στα 4 ευρώ. Είναι ένα brand που θέλει να μπει σφήνα στο Zara Home και στο H&M Home με μαγαζιά που έχουν ανοίξει Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο και φυσικά και στην Αθήνα, στο River West και εδώ πέρα στο εμπορικό κέντρο που είναι απέναντι από τα Λιρόι. Υπέροχα γυάλινα είδη, μ' αρέσουν πάρα πολύ και με πολύ στυλ, με πολύ design. Υπέροχα ποτήρια στα 2 ευρώ και όλα του τα είδη είναι πολύ πιο φτηνά από ό,τι είναι στα Zara Home. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κούπες με το διπλό πάτο, ιδανικές για το τσάι μας τώρα το χειμώνα. Όπως και η πρέσα για τον καφέ στα 7 ευρώ, μάλιστα αυτή η πρέσα έχει και ξύλινο καπάκι από πάνω που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει εμαγές σκεύη σε πολύ όμορφα χρώματα, κίτρινο και πορτοκαλί. Έχω πολλά χρόνια να δω εμαγές σκεύη και μ' άρεσαν πάρα πολύ όταν τα είδα. Πολύ φτηνά τραπεζομάντιλα, όπως βλέπετε αυτό έχει μόνο 10 ευρώ, είναι από τη φθινοπορεινή σεζόν και έχει ήδη βάλει εκπτώσεις γιατί θα φέρουν τα χριστουγεννιάτικα τώρα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι οικονομικά, αλλά τόσο όμορφα σχέδια δεν έβρισκα πουθενά και αν είχα βρει ήταν πολύ πιο ακριβά. Όλα τα runner είναι στα 7 ευρώ και δεν θα βρείτε μόνο φθινοπορεινά σχέδια, αλλά και κάποια καλοκαιρινά τα οποία έχουν ξεμείνει. Ξεχώρισα αυτό το τραπεζομάντιλο 1,50 επί 2 μέτρα, το οποίο το έχει 17 ευρώ και έχει αυτό το πολύ όμορφο βολανάκι γύρω-γύρω. Και αυτό το πολύ όμορφο runner, πολύ καλοκαιρινό, το οποίο το έχει προσφορά στα 4 ευρώ. Ιδανικό για τον κήπο μας, για τη βεράντα μας. Αυτά τα πολύ όμορφα σουπλά στα 3,5 ευρώ, πάλι τα ξεχωρίζω για διακόσμηση τείχου. Έχει πάρα πολύ όμορφα λευκά είδη σε πολλά χρώματα και σχέδια, πετσέτες, μπουρνούζια, παντόφλες για το σπίτι. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα χαλάκια που είχε, τα οποία τα έχει 10 ευρώ και δεν είναι μόνο για το μπάνιο. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να τα βάλουμε ακόμη και στην κουζίνα μας ή ακόμη και στο υπνοδωμάτιό μας. Είναι σε πολύ όμορφα χρώματα, σε πολλά σχέδια και αρκετά μεγάλα για να καλύπτουν όλη την επιφάνεια. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μας βολτά στο LCW Home. Πάμε λοιπόν πίσω να δούμε τι αγόρασα και πώς όλα αυτά που πήρα θα τα διακοσμήσουμε. Λοιπόν, επιστροφή λοιπόν εδώ στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι ξετρελάθηκα, μ' αρέσανε πολύ, τα βρήκα πολύ στυλά, τα πολύ εκλεπτισμένα, δεν το ήξερα καθόλου, καθόλου δηλαδή.
Και ήδη όταν εγώ πήγα, ήταν στο τελείωμα των φθινοπορεινών διακοσμητικών. Πολύ σύντομα θα φέρουν και χριστουγεννιάτικα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω πάλι να κάνω από εκεί ένα βιντεάκι και ένα haul και θα δούμε και τι άλλο. Θέλω λιγάκι να είμαστε πιο ανοιχτοί όταν έρχονται καινούρια brand στη χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και αυτό θέλουμε. Και κάνει και καλό στον ανταγωνισμό, οπότε γινόμαστε κι εμείς ως χώρα καλύτεροι. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω λοιπόν τι αγόρασα. Νομίζω ότι τα έχετε καταλάβει τώρα τι αγόρασα. Πήρα λοιπόν αυτά εδώ, τα τσουκαλάκια εγώ να το πω, τα οποία είναι από Emmaye, μου θυμίζουν πολύ τη γιαγιά μου που είχε τέτοια, σε πολύ όμορφα χρώματα, κίτρινο έτσι και πορτοκαλί σκούρο. Νομίζω ότι ήταν τέλεια για αυτήν την διακόσμηση, αλλά δεν θα μείνω μόνο στο haul, μετά θα πάμε να τα διακοσμήσουμε κιόλας. Θα μου πείτε τώρα τέλος Οκτώβρη είναι, θα κάνεις φθινοπορεινή διακόσμηση. Ναι, θα κάνω φθινοπορεινή διακόσμηση. Λοιπόν, καταπληκτικό, σας το δείχνω και από πιο κοντά. Είναι ασφαλές για τρόφιμα, για πλυντήριο πιάτων από ό,τι γράφει εδώ πέρα το κουτί. Και για ψυγείο, οπότε μπορούμε αυτά να τα βάλουμε και στο ψυγείο μας. Ένα τέτοιο λοιπόν κίτρινο πήρα και πήρα και ένα ίδιο σε πορτοκαλί. Σκούρο, κόκκινο, δεν ξέρω, δεν είναι ακριβώς πορτοκαλί. Και ένα τέτοιο λοιπόν, καταπληκτικά δηλαδή, εγώ σκεφτόμαι μέσα εδώ να βάλω ξηρούς καρπούς, να βάλω σοκολατάκια, μπισκοτάκια, κουλουράκια και για Χριστούγεννα αυτά θα τα χρησιμοποιήσω, έτσι, όχι μόνο για τώρα, ίσως όχι το κίτρινο, αλλά αυτό εδώ πέρα που είναι πιο κοκκινοπό σίγουρα. Λοιπόν, πήρα και ένα κόκκινο και πήρα και δύο τέτοιες φλιτζάνες. Πάλι στα ίδια χρώματα, κίτρινο έτσι και σκούρο κόκκινο, και αυτές σε Emmaye. Τι υπέροχες που είναι! Καταλαβαίνετε τώρα πως έχω ξετρελαθεί με αυτά. Τα σκέφτομαι στο εξοχικό. Λοιπόν, θα κάνω με αυτά που πήρα μια διακόσμηση εδώ, στο τέλος αφού τελειώσω το haul, και μετά θα μεταφερθούμε στο εξοχικό. Όπου εκεί θα την τελειώσω. Και έχω και τα άλλα τα πραγματάκια που αγόρασα την προηγούμενη φορά από τα Pepco. Οπότε θα κάνουμε μια συνολική διακόσμηση. Οπότε μείνετε μαζί μου, έτσι. Μην μου φύγετε, γιατί έχω μετά να κάνω και διακόσμηση με όλα αυτά. Αυτά λοιπόν πήρα και πήρα λοιπόν ακόμη. Πήρα λοιπόν δύο σουπλά, που και τα δύο σουπλά τα είχε 4, να μην κάνω κάποιο λάθος, είναι εδώ πέρα 5,99. Έρχομαι και από κοντά να τα δείτε. Εγώ δεν είχα τέτοια με κολοκύθες, η αλήθεια είναι. Και όταν βρήκα τέτοια, που βρήκα, να μην πω τώρα το μαγαζί, ήταν πανάκριβα και δεν μπόρεσα να αγοράσω. Και ξετρελάθηκα όταν τα είδα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι σαν κεντυμένο επάνω και είναι από πίσω, είναι αρκετά χοντρούλικο, ώστε να μην φεύγουν νερά, αν πιείτε κάτι και τα βάλετε να φάτε. Εγώ θα τα βάλω βέβαια για διακοσμητικά, δεν θα τα βάλω για να φάω. Το δεύτερο που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα το runner, ίδιο με τα άλλα σουπλά. Ξετρελάθηκα και με αυτό, το έχω ήδη στολίσει σε ένα TikTok που έχω κάνει, γι' αυτό σας λέω να με βλέπετε και στο TikTok αλλά και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα βγάζω και story από όλα αυτά που αγοράζω. Αυτό εδώ έκανε 6,99. Σας λέω ότι εγώ δεν είχα τέτοια με κολοκύθες και τα έβλεπα στη φίλη μου την Ειρήνη, την οποία την ξέρετε είναι στην Αμερική, και θα σας έχω από κάτω και το link, έτσι αν θέλετε να μπείτε να δείτε τα βιντεάκια της. Και τα έβλεπα λοιπόν στη φίλη μου την Ειρήνη και έλεγα τι ωραία που είναι. Και όταν βρήκα τέτοια ήταν πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή έκανε ένα runner 30 ευρώ 35, με τίποτα δεν μπορούσα να τα αγοράσω. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα πήρα και πήρα ακόμη και ένα πολύ ωραίο τραπεζομάντιλο που βρήκα, το οποίο είναι τετράγωνο, 1,50x1,50, δεν με πειράζει όμως, αλλά τι γίνεται, εκτός του ότι είναι σε αυτό το μπες χρώμα και ταιριάζει και με το σαλόνι μου, έρχομαι πάλι κοντά να το δείτε, έχει εδώ πέρα αυτή την κολοκυθούλα που είναι ανάγλυφη. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, σύν αυτές εδώ πέρα οι φουντίτσες που είναι πάρα πολύ ωραίες. Και αυτό το πήρα γιατί είχε πάνω την τιμή, να μην κάνω κάποιο λάθος, στα 9,99 από 16,99. Είχε βάλει λοιπόν προσφορές πάρα πολύ μεγάλες στα φθινοπορεινά του ήδη, γι' αυτό είδατε και λίγα πραγματάκια.
Και μ' άρεσαν πολύ και λέω ας τα πάρω τώρα, γιατί καμιά φορά του χρόνου μπορεί να έχουν ακριβήνει, μπορεί να έχουν κλείσει και τα μαγαζιά, δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Βλέπετε λοιπόν η κατάσταση. Α, εκτός από αυτά, μου ήρθαν κάτι κολοκύδες από το Sinsay και να σας δείξω και αυτές, οι οποίες τις έχω ήδη βγάλει σε story στο Instagram μου, και αυτό σας λέω να με ακολουθείτε και στο Instagram. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα δεν θα σας πω τιμή, γιατί τώρα το Sinsay, εκεί που τις έχει 799-699, τις ακριβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είμαι λίγο απογοητευμένη από αυτό το site, γιατί σας το είχα δείξει, εγώ ήμουν η πρώτη που σας το είχα δείξει τότε, τον Μάιο, αν θυμάστε καλά, αλλά εκτός ότι τα έχουν ακριβίνει, αλλάζουν οι τιμές κάθε μέρα. Δηλαδή δεν ξέρω, τέλος πάντων τώρα. Αυτή είναι εδώ πέρα την κολοκύθα και πήρα και δύο τέτοιες, μία μικρή και μία πιο μεγάλη, κεραμικές είναι. Ήρθα να σας τη δείξω. Εγώ όταν τις πήρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είναι από κάτω οι τιμές για να μην κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι μετά ακριβήνανε. Έτσι υλικά και είμαι στεναχωρημένη με αυτό, γιατί εκτός ότι τελειώνουν όλα γρήγορα, είναι ότι ακριβαίνουν και δεν είμαι φερέγγια στις τιμές που σας λέω. Αυτά λοιπόν τα πράγματα και αγόρασα για αρχή, αλλά τώρα που το βρήκα το μαγαζί, σίγουρα θα το ξαναεπισκεφτώ. Οπότε πάμε να κάνω μία διακόσμηση, η οποία θα είναι μισή εδώ και μισή θα είναι στο εξοχικό. Και ερχόμαστε μετά να τα πούμε. Ξεκινάω λοιπόν να κάνω τη διακόσμησή μου. Πρώτα πάω στο μπαράκι, αυτό το μπαράκι που τώρα πια έχει γίνει τραπεζάκι, και εκεί βάζω τις τρεις κολοκύθες που αγόρασα από τα Sinsay. Μετά θα πάω στην τραπεζαρία μου. Εκεί θα την περάσω πρώτα με ένα πανάκι και θα βάλω το τραπεζομάτιλο που αγόρασα από τα LCW. Και επάνω θα βάλω τα δύο σουπλά που αγόρασα. Θα συμπληρώσω με το βάζο μου και νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο και πολύ φθινοπορεινό τώρα πια το τραπέζι μου. Το runner που πήρα θα το βάλω στο πίσω τραπέζι που θέλω πολύ και εκεί να δώσω μια φθινοπορεινή νότα. Βλέπετε ότι οι διαστάσεις του runner είναι αρκετά μεγάλες, ώστε να καλύπτει το περισσότερο μέρος του τραπεζιού. Επάνω θα βάλω το βάζο μου με τα κλαδάκια που έχω μαζέψει από τον κήπο μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξετρελαθεί με το runner, μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν είχα κάτι τέτοιο, σας το ξαναείπα, οπότε χαίρομαι πολύ που μπόρεσα και το αγόρασα. Και έτσι με αυτόν τον οικονομικό τρόπο έβαλα μια φθινοπορεινή πινελιά στο σπίτι μου. Αν και μπαίνει ο χειμώνας, αλλά δεν πειράζει, αφού τώρα τα αγόρασα, δεν μπορούσα να μην τα στολίσω. Τελικά, οι κολοκύθες από τα Sinsay στόλισαν πάρα πολύ όμορφα αυτό το τραπεζάκι και έδεσαν πολύ με το χώρο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και θα τις έχω και για τη χειμερινή μου διακόσμηση και ίσως και για τη χριστουγεννιάτικη. Επόμενη λοιπόν μέρα πάμε στο εξοχικό, εκεί θα βάλω το στεφάνι που αγόρασα από τα Pepco, το θυμάστε στο πρώτο haul, και τα τσουκαλάκια αυτά με τις κούπες που αγόρασα από το LCW. Θα συμπληρώσω με τις τρεις κολοκυθούλες που είχα αγοράσει από τα Pepco, νομίζω ότι τα χρώματα τέριαξαν υπέροχα, βάζω κάτω στο ραφάκι μου και τις γυάλες από τα IKEA. Για να δώσω έτσι μια χρωματική συνοχή, νομίζω ότι είναι πλέον φθινοπορεινό το ράφι μου, πολύ όμορφο με αυτά τα πορτοκαλί, πράσινα και κίτρινα χρώματα. Λίγο αργά το έκανα τόσο φθινοπορεινό, αλλά δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Έρχονται χειμερινές διακοσμήσεις, υπέροχες, οπότε μείνετε μαζί μου. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!